χθες βράδυ, λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, γνωστοποίησε στη Βουλή και το κείμενο, ότι έφτασε το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το οποίο και κατετέθη στην εθνική μας αντιπροσωπεία. Η δισέλιδη μάλιστα ρηματική διακοίνωση συνοδεύει τις πρόσφατες αναθεωρήσεις που συντελέστηκαν στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας με κάποιες διευκρινιστικές σημειώσεις. Η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας διήλθε της επίμαχης συνταγματικά υπογραφής του Προέδρου της χώρας Ιβανόφ, ο οποίος αρνούταν, δια της συνυπογραφής από τον Πρόεδρο της Βουλής πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Hey, όπως έγινε επίσης γνωστό διαστόματος Πρωθυπουργού, στη δισέλιδη ρηματική διακοίνωση που γνωστοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας, νοείται ότι ο όρος εθνικότητα του δεύτερου μέρους, που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο Β της συμφωνίας ως Μακεδονική Πολίτης της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας, αναφέρεται αποκλειστικά στην Ιθαγένεια και δεν καθορίζει, δεν προκαθορίζει την εθνοτική καταγωγή εθνότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του Συνταγματικού Νόμου για την εφαρμογή των τροποποιήσεων του Συντάγματος της Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή θα γίνει τώρα, τις επόμενες μέρες, το έλα να δεις. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά. Είναι ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και επικεφαλής του τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης του Ινστιτούτου. Τι έχει να μας πει? Σας θυμίζω ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης ήταν αυτός που είχε πει ότι ας μην μπω στην ουσία της συμφωνίας, αλλά και μετά τις αναθεωρήσεις στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, κατά τη γνώμη μου χρειάζονται και κάποιες επιπλέον προσθήκες. Είναι στη ρηματική διακοίνωση αυτά επιπλέον προσθήκες? Καλημέρα κύριε Φίλη. Γεια σας κύριε Σαχίνη. Είναι επιπλέον προσθήκες κατά τη γνώμη σας? Οπωσδήποτε. Το ζήτημα της διευκρίνησης, αποσαφήνισης που είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, όπως ορθά αναφέρατε, στο παρελθόν, ως προς την διαφοροποίηση της ιθαγένειας από την εθνότητα, είναι. Στο κομμάτι της γλώσσας επαναλαμβάνεται απλά και μόνο η διατύπωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή δεν έχουμε ένα βήμα παραπέρα. Και βέβαια καταλαβαίνουν νομίζω όλοι πλέον ότι σε αυτά τα δύο σημεία είναι που η ελληνική πλευρά αποφάσισε, προκειμένου να διευκολύνει τις εξελίξεις και να διευκολύνει τον ΖΑΕΦ και ουσιαστικά να διευκολύνει και το συμβιβασμό, να κάνει τις παραχωρήσεις τις οποίες έχουμε πολλές φορές συζητήσει και μαζί. Ναι. Πόσο, πάω από το όχι εύκολο αλλά πιο εξηγήσιμο, πόσο εμπεδωμένο μπορεί να είναι ότι η μακεδονική γλώσσα, διαβάζω από τη ρηματική διακοίνωση, αναφέρεται στην επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους της Πουγουδουμού, όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που έγινε στην Αθήνα το 1977 και η οποία γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Πόσο θα επικρατήσει αυτό, ότι η μακεδονική γλώσσα που αναγράφεται εξηγείται ότι είναι νότιο-σλαβική διάλεκτο? Και κύριε Φίλη, με την εμπειρία που έχετε, μία συνθήκη όπως των Πρεσπών καθορίζει και το γλωσσικό τελικά? Είναι, όχι, η συνθήκη επεξηγεί, δεν καθορίζει. Η συνθήκη των Πρεσπών επίσης, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας, δεν καθορίζει εθνότητα. Το nationality ήταν ένας ατυχής όρος από την αρχή. Θα μπορούσε να είχε επιλεγεί το citizenship, που παραπέμπει στην υπηκότητα και την ηθαγένεια. Και ακριβώς επειδή δεν είχε γίνει αυτό, επέλεξαν τα δύο μέρη με τη ρηματική διακοίνωση να γίνει αυτή η αναγκαία διευκρίνηση, την οποία επαναλαμβάνω είχαμε συζητήσει και μαζί προ λίγων εβδομάδων. Από εκεί και πέρα, ως προς τη γλώσσα, η ελληνική πλευρά, κατ' εμέ όχι ορθά, επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1977, ναι, λέγοντας ότι αυτή αποφάσισε. Δεν ότι υπάρχει. Όμως. Αποφάσισε, ναι. Εσείς θέλω να μου το πείτε. Όχι, όχι. Όχι. Αλλά ακόμα και αν είχε συμβεί αυτό,
κύριε Σαχίνη, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι συνθήκες τότε ήταν πολύ διαφορετικές. Γιατί οι συνθήκες τότε έλεγαν παραδείγματι ότι η τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία έχει γλώσσες την σερβοκροατική και τη μακεδονική. Σήμερα η Σερβία και η Κροατία δεν διατηρούν την σερβοκροατική ως γλώσσα, λένε σερβικά και κροατικά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα λοιπόν μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα. Εμείς στεκόμαστε σε ένα δεδομένο το οποίο προϋπήρχε της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και νομίζω ότι εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει μια μεγαλύτερη μάχη. Το γιατί δεν τη δώσαμε είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, αλλά μπορώ να κρίνω με βάση την εμπειρία μου ότι στη γλώσσα και την ηθαγένεια, κυρίως στο κομμάτι της επιλογής του όρου nationality και όχι citizenship, είναι που η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει τις δύο μεγαλύτερες παραχωρήσεις. Πρακτικά από την εμπειρία που έχετε, ξεκινώ από τη γλώσσα, δεν έχω πάει στην ηθαγένεια επίτηδες ακόμη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πού θα κριθεί στην καθημερινότητα και στην πράξη? Τι θα γίνει από τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους και τα βιβλία, εκεί θα κριθεί πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, η γειτονική χώρα έχει εδώ και χρόνια αυτοπροσδιοριστεί και έχει επιλέξει την μακεδονική ταυτότητα. Εμείς τη μάχη αυτή, δυστυχώς, για μία σειρά λόγων που δεν προέκυψαν τα τελευταία 5-10 χρόνια, ούτε καν τα τελευταία 27, αλλά ήδη μεταπολεμικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή τη μάχη τη χάσαμε. Οι γείτονες κατάφεραν να μονοπολίσουν σύν το χρόνο τον όρο Μακεδονία-Μακεδονικός, και ακόμη και αν δεχτούμε που έτσι είναι, ότι ο Έλληνας Μακεδόνας είναι Έλληνας, άρα το Μακεδόνας είναι μια τοπική, ένας τοπικός προσδιορισμός, αναμφίβολα οι γείτονες έχουν καταφέρει σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας να μονοπολούν τον όρο Μακεδονία, Μακεδόνας, Μακεδονικός και ούτω καθεξής, με εξαίρεση ίσως τα προϊόντα, όπου και εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα εμπορικά σήματα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Από εκεί και πέρα, ως προς την γλώσσα, οι Έλληνες δεν μιλάνε μακεδονικά. Υπάρχει μια τοπική διάλεκτος που είναι τα μακεδονίτικα, που μπορεί να μιλούν οι Έλληνες Βορείου Ελλάδος. Η γλώσσα που μιλάμε είναι η ελληνική. Από εκεί και πέρα όμως, η γλώσσα που μιλάνε οι γείτονες επίσης είναι βουλγαρική. Είναι μια διάλεκτος της βουλγαρικής. Μάλιστα, νομίζω το είπαμε και την περασμένη φορά, οι Βούλγαροι όταν βρίσκονται σε κοινές συναντήσεις ή σε διεθνή φόρα, γελάνε όταν βλέπουν τους εκπροσώπους και αξιωματούχους της Φίρομ να φορούν ακουστικά όταν μιλάνε οι Βούλγαροι, ή να θέλουν οι Βούλγαροι να φορέσουν ακουστικά όταν μιλάνε οι ίδιοι, γιατί πολύ απλά οι διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσών είναι περίπου αυτές που υπάρχουν μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής γλώσσας. Και φαντάζομαι ότι όταν μιλάει κάποιος Κύπριος αξιωματούχος, δεν χρειάζεται ο αντίστοιχος Έλληνας να φορέσει ακουστικά για να τον καταλάβει, έτσι. Αν καταλαβαίνω καλά, στα διεθνή φόρα από εδώ και στο εξής, θα αντιμετωπίζουμε, όταν κυρωθούν τα πάντα, οι επιστήμονες, οι διπλωμάτες και τα λοιπά της λεγόμενης πια Βορείου Μακεδονίας, όταν θα έρθει η ώρα, της Πουγουδουμού τώρα, θα λένε ότι εμείς χρησιμοποιούμε για παράδειγμα τη μακεδονική γλώσσα και η ελληνική αντιπροσωπεία θα λέει την επεξήγηση η οποία ανήκει στη νότιο-σλαβική, είναι νότιο-σλαβικής προέλευσης. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Πάω τώρα στο άλλο. Προσέξτε, εσείς είχατε πει εγκαίρως ότι χρειάζεται ένα επιπλέον παράρτημα που να διευκρινίζονται μερικά πράγματα. Στη ρηματική λοιπόν διακοίνωση λέει ότι ως μακεδονική πολίτη της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρεται αποκλειστικά στην ηθαγένεια και δεν καθορίζει, δεν προκαθορίζει την εθνοτική καταγωγή εθνότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του Συνταγματικού Νόμου. Καταρχάς, η ρηματική διακοίνωση είναι ισχυρό νομικό έγγραφο? Ασφαλώς. Είναι. Ασφαλώς, είναι. Δεύτερο ερώτημα. Ωραία, δεν την προκαθορίζει η ηθαγένεια, που ατυχώς είπατε εσείς, ανεγράφει ως nationality. Και τι εθνικότητα είναι αυτή η χώρα? Δεν είναι πια ένα ερώτημα? Δεν την προκαθορίζει δεν σημαίνει, δεν μας λένε εδώ τι την καθορίζει τελικά. Όχι, απλώς η συμφωνία είναι αυτή η οποία δεν την καθορίζει. Δηλαδή στη συμφωνία δεν υπάρχει ζήτημα, δεν ήταν αντικείμενο η εθνότητα των γειτόνων.
το έθνος των γειτόνων, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποτελέσει εκ των πραγμάτων μέρος μιας διακρατικής συμφωνίας. Νομικά μιλώντας τώρα, σας το λέω αυτό, δεν είμαι ο ίδιος νομικός, αλλά επειδή συναναστρέφομαι με επιφανείς νομικούς, αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί το έχω ρωτήσει και εγώ, είναι μια απορία δική μου επίσης. Η απάντηση λοιπόν των νομικών είναι ότι δεν μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας διμερούς, έστω και διεθνούς συμφωνίας, διακρατικής πάντως, το ζήτημα της εθνότητας της μίας ή της άλλης χώρας. Μάλιστα. Άρα μένουμε στη ρηματική διακοίνωση που είπατε ότι είναι ισχυρό νομικό έγγραφο που διευκρινίζει ότι ο όρος nationality της μεταξύ μας συμφωνία αναφέρεται αποκλειστικά στην Ιθαγένεια και αυτό λέτε ότι είναι ένα βήμα μπρος ή εν πάση περιπτώσει είναι μια καθαρή διευκρίνηση. Σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα γιατί έρχεται στη δική μας Βουλή. Έτσι ως έχει αυτή η συμφωνία με τις αναθεωρήσεις και τα λοιπά. Το τέλειο δεν υπάρχει, είναι προφανές. Εσείς είπατε ότι αυτά τα δύο σημεία είναι μάλλον τα σημεία στα οποία εμείς κάναμε πίσω, θα το πω έτσι, για να πάρουμε τα άλλα. Το έργα όμνες κατοχυρώνεται πια στο Βόρεια Μακεδονία. Το έργα όμνες, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, διότι τύπης είναι κατοχυρωμένο. Στην πράξη θα πρέπει να δούμε αν όσοι διαφωνούν με τη συμφωνία ή θέλουν να τορπιλήσουν τη συμφωνία δεν τηρήσουν το έργα όμνες, το οποίο αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, θεωρητικά είναι απολύτως εξασφαλισμένο. Αλλά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε Sony και ΝΤΕ, θα μου πείτε υπάρχει μια συμφωνία, ναι, η συμφωνία όμως είναι διμερής. Δεν μπορώ να υποχρεώσω εγώ Sony και ΝΤΕ την οποιαδήποτε τρίτη χώρα πώς θα τους αποκαλεί. Άρα εδώ, στην πράξη, μπορεί να δούμε προβλήματα. Η Ρωσία, επί παραδείγματι, λέει ότι εγώ δέχομαι τον όρο Βόρεια Μακεδονία, αλλά ταυτόχρονα σας προειδοποιώ ότι όταν έρθει στα Ηνωμένα Έθνη το ψήφισμα, τα δύο ψηφίσματα, νομίζω 8.17 και 8.45, που ουσιαστικά λένε ότι ακόμα εκκρεμεί το ζήτημα ως διεθνής διαφορά, μην είστε βέβαιοι ότι θα ψηφίσω για την άρση αυτής της εκκρεμότητας. Εάν δεν ψηφίσει, γιατί είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σωστά. Την άρση της εκκρεμότητας πρακτικά ο ΙΕ δεν μπορεί να ανακοινώσει ότι ισχύει πια η επίσημη ονομασία Βόρειος Μακεδονία. Όχι, και να πω αυτό, και τε... Όχι. Δεν είναι θέμα. Όχι, ο ΙΕ μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι απλώς το αν πάλι τύπης, που πολλές φορές ο τύπος βέβαια έχει και ουσία, η διαφορά αυτή θα παραμένει διαφορά διεθνής. Γιατί με βάση τα ψηφίσματα 8.17 και 8.45, όπου δεν έχουν έκτοτε επικαιροποιηθεί, η διαφορά μεταξύ των δύο μερών είναι διεθνής. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν η Ρωσία δεν συνηγορήσει, θα φαίνεται ως αν η διαφορά αυτή να παραμένει. Αυτή η διεθνής διαφορά μεταξύ των δύο να παραμένει. Μάλιστα. Τώρα, ρωτούν εδώ ακροατές, κύριε Κωνσταντινοφίλη, βοηθήστε μας λίγο. Στο εξής, έρχεται στην Ελληνική Βουλή. Εδώ περνάει τώρα. Υπάρχει περιθώριο η Ελληνική Βουλή να προχωρήσει σε βελτιώσεις αυτής της συμφωνίας? Όχι. Κανένα. Να, το διευκρινίζετε και χαίρομαι που το διευκρινίζετε, γιατί πολλοί μάλλον έχουν μπερδέψει τη συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια. Προφανώς. Ναι. Άρα είναι αυτό. Το κείμενο είναι αυτό. Κείμενο είναι αυτό. Εμείς κυρώνουμε το κείμενο, δεν βελτιώνουμε το κείμενο αυτό ως έχει, άλλωστε αναφέρεται και μέσα, ρητά και κατηγορηματικά στην ίδια τη συμφωνία, ότι δεν επιδέχεται αλλαγών. Πιστεύετε ότι χρειαζόταν κάτι ακόμη συμπληρωματικά ή, να το πω διαφορετικά, άπαξ και κυρωθεί η συμφωνία, μπορεί να υπάρξει προσθετική, πώς να το πω, όχι. Όχι είναι η απάντηση. Εφόσον κυρωθεί η συμφωνία, εκτός εάν κάποιος καταφέρει να επαναδιαπραγματευτεί, προσέξτε, να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία, η συμφωνία ως έχει δεν μπορεί να αποτελέσει, δεν μπορεί μάλλον να δεχθεί προστίκες ή συμπληρώματα εκτός εάν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των δύο μερών. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το δικό μας εργαλείο πίεσης απέναντι στη γείτονα για να υπάρξει μία προσθήκη στη συμφωνία. Προσθήκη προφανώς και μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι υπό ποιες συνθήκες και γιατί. Μονομερής προσθήκη δεν μπορεί να γίνει, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Αν συμφωνηθεί από τα δύο μέρη, προφανώς και μπορεί να υπάρξει ένα πρόσθετο πρωτόκολλο. Αλλά το θέμα είναι επί ποιας βάσης.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Προσπαθώ να είμαι όσο σαφέστερος γίνεται. Μπορεί να εργαλειοποιηθεί η είσοδο στο ΝΑΤΟ, δηλαδή η Ελλάδα να πει ότι εγώ κυρώνω τη συμφωνία, αλλά δεν κυρώνω την είσοδο στο ΝΑΤΟ, αν δεν αλλάξει και αυτό. Όχι. Γιατί με τη συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα τρόπον τεινά ακύρωσε ή ανέρεσε το δικαίωμα αυτό του βέτο, το οποίο το έχει μεν, αλλά το έχει σε περίπτωση που η άλλη πλευρά δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα. Από τη στιγμή που η άλλη πλευρά ολοκλήρωσε τις διαδικασίες χωρίς η Ελλάδα να δημιουργήσει ή να θέσει δημόσια κάποιους προβληματισμούς ή κάποιες ενστάσεις. Εφόσον λοιπόν η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε από πλευρά σφύρων, πλέον ο δρόμος προς το ΝΑΤΟ είναι περίπου μονόδρομος. Δηλαδή, εκτός εάν η ελληνική πλευρά αποφασίσει να μην κυρώσει τη συμφωνία, ή μάλλον όχι αποφασίσει, δεν κυρώσει, δεν κυρωθεί η συμφωνία γιατί δεν υπάρχει η αναγκαία πλειοψηφία, μόνο τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και πάλι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν είμαι βέβαιος ότι τελικά η είσοδος της γείτονος στο ΝΑΤΟ θα αποτραπεί. Άρα ουσιαστικά με την εισαγωγή. Φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένη δηλαδή, να σας το πω. Αυτό μας λέτε. Με την εισαγωγή της στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι μετά take it or leave it. Δηλαδή, ή ψηφίζεις ή δεν την ψηφίζεις. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει. Η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, δεν μπορούσε ούτως ή άλλως, εφόσον υπέγραψε τη συμφωνία, να μην την εισαγάγει στο κοινοβούλιο, διότι σε αυτή την περίπτωση θα παραβίαζε, θα αθετούσε την ίδια την υπογραφή της, όπως αυτή μπήκε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι από τη στιγμή που κλείσαμε τη συμφωνία, που ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες, να ξεκινήσουμε, εφόσον τελείωσαν με τις δικές τους οι γείτονες, τις δικές μας διαδικασίες κύρωσης της συμφωνίας. Επανέρχομαι λοιπόν στην αρχική τοποθέτηση που είχατε κάνει εδώ και καιρό. Με βάση και το πώς ήρθε η ρηματική διακοίνωση, θεωρείτε ότι έγινε ένα κλικ παραπάνω στις διευκρινήσεις ή χρειαζόταν και κάτι ακόμη κατά τη γνώμη σας? Πιστεύω ότι έγινε ένα κλικ παραπάνω στις διευκρινήσεις. Δεν είμαι 100% ικανοποιημένος, αλλά σας έχω πει ότι δεν θα μπορούσε η όποια συμφωνία να ήταν 100%. Έχω μάλιστα ένα άρθρο τις επόμενες μέρες σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, όπου αναρωτιέμαι, προφανώς η απάντηση είναι δεδομένη, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, αν υπάρχει τέλειος συμβιβασμός. Τέλειος συμβιβασμός δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Δεν είμαι ικανοποιημένος 100%. Θεωρώ όμως ότι στη ζυγαριά η συμφωνία έχει περισσότερα θετικά από ότι αρνητικά. Πλην όμως έχω την αγωνία να δω κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιας έκτασης αντιδράσεις και στα δύο στρατόπεδα. Μπορεί μετά την κύρωση το ζήτημα αυτό σύν το χρόνο να ξεχαστεί. Δεν χρησιμοποιώ τη φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη «Ποιος θα το θυμάται σε 20 χρόνια». Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μία σοφία πολιτική, αδιαφμισβήτητα, και μία διορατικότητα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον δεν είμαι κοινωνιολόγος, άρα δεν μπορώ να εκφράσω άποψη, αν αυτό που βλέπουμε σήμερα σε επίπεδο αντιδράσεων καταλαγιάσει όσο περάσει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός, από τη στιγμή που θα αποφασίσουν όλοι αυτοί που αντιδρούν ότι η συμφωνία αυτή είναι, πέρασε, τελείωσε, πάμε στο επόμενο βήμα. Άρα και οι διαδικασίες επαλήθευσης από εδώ και στο εξής είναι ένα κομβικό σημείο. Δύο τελευταία ερωτήματα. Όσο μπορείτε να απαντήσετε, αν θέλετε να απαντήσετε, παρατηρώντας. Δεν είμαι πολιτικός για να μην θέλω να απαντήσω. Όχι, εγώ σας ρωτώ, εννοώ με την επιστημονική σας διάσταση. Προφανώς δεν ζητάω πολιτική, αλλά παρακολουθώντας την πορεία όλων των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στη χώρα πάνω στο θέμα αυτό διαχρονικά, αισθάνεστε ότι η συμφωνία δεν απέχει και πολύ από αυτό που διαμόρφωσαν από ένα σημείο και ύστερα? Γιατί κάποτε είχαμε και μπάργκο στη χώρα αυτή, αλλά από εκεί και μετά αυτό που ονομάζουμε εθνική γραμμή, με τις διαφοροποιήσεις, θεωρείτε ότι το εξυπηρετεί αυτή η συμφωνία και ότι στην ουσία παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι στη χώρα μας και από τους μεν και τους δε? Επιστημονικά ρωτάω. Θεωρώ, κύριε Σαχίνη, ότι η συμφωνία αυτή καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινή γραμμή,
την εθνική γραμμή που υιοθετήθηκε το 2008 λίγο πριν το Βουκουρέστι, με εξαίρεση το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό που μπορεί εγώ να διαφωνώ, αλλά πιστώνω στο κόμμα αυτό ότι από τότε είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Η εθνική γραμμή τι με έλεγε, τι έθετε ως προϋποθέσεις, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες και σαφή διαχωρισμό από την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Αν δούμε τη συμφωνία από αυτή την οπτική, όλες αυτές οι προϋποθέσεις έχουν διασφαλιστεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα της ηθαγένειας και της γλώσσας, που έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω σχεδόν το έχουμε εξαντλήσει ότι είναι προβληματικά. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η μεν κυβέρνηση, τουλάχιστον ο κυριότερος κυβερνητικός εταίρος, ο μεγαλύτερος, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλησε, και αυτό είναι που πληρώνει τώρα, να πάει σε μία διαβούλευση, να αναζητήσει συνένεση, να προσπαθήσει να υιοθετηθεί μία ενιαία εθνική γραμμή από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ή τέλος πάντων από τα περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, και αυτό είναι το οποίο το πληρώνουμε τώρα με την ένταση των κοινωνικών αντιδράσεων. Το δε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε για τους δικούς του λόγους να αφήσει τη γραμμή που το ίδιο είχε ορθά κατ' εμέ προωθήσει το 2008, να φλερτάρει με άλλου είδους στοιχεία που είναι δεξιότερα του κέντρου, αρκετά δεξιότερα του κέντρου, και να είναι και αυτό εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή σε μία θα έλεγα άρνηση συστηματική ακόμα και απέναντι στα καλά της συμφωνίας. Η συμφωνία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχω πει από την πρώτη μέρα της υπογραφής της και δεν έχω αλλάξει άποψη, δεν είναι ούτε ένας θρίαμβος της ελληνικής διπλωματίας όπως εμφανίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μια εθνική καταστροφή ανυπολόγιστη όπως φοβικά παρουσιάζεται από το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα και νομίζω ότι πάει στον πυρήνα της ενασχόλησής σας. Θα σας πάω λίγο πίσω ιστορικά, γιατί στην Ελλάδα καμιά φορά την ιστορία την προσπερνάμε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Φίλη, αισθάνεστε ότι είναι ένα από τα μεγάλα εθνικά ζητήματα όπου η ελληνική διπλωματία στη γέννησή του απέτυχε να δει στην Ευρώπη των 12 τότε πώς αλλάζει η αντίληψη των Ευρωπαίων ακόμη και για γεωγραφικές αλλαγές με ανέμακτο τρόπο, δεν το πιάσε, αισθάνθηκε ότι δεν αλλάζουν αυτά, είναι στατικά, οπότε μία-δύο θα μας περάσει, θεωρείτε ότι κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα? Εννοείται ως προς το μακεδονικό ή ναι, συνολικά? Ναι. Ως προς το μακεδονικό, η μπάλα χάθηκε ήδη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όταν η Δύση αποφάσισε για τους δικούς της λόγους να στηρίξει το καθεστώς Τίτο, φοβούμενοι ότι αυτό εφόσον εστρέφεται προς τη Σοβιετική Ένωση θα άλλαζαν οι συσχετισμοί. Θέλοντας λοιπόν να διατηρήσει την ουδετερότητά του, έκανε κάποιες παραχωρήσεις, μία εκ των οποίων ήταν και το ζήτημα τότε το μακεδονικό, λέγοντας στην Ελλάδα ότι μα δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι, τα πράγματα είμαστε εμείς εδώ να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει ζητήματα μακεδονικής μειονότητας κτλ. Με τη Γιουγκοσλαβία και μπορείς να κοιμάσαι ας πούμε ήρεμη. Εμείς κακώς αν το κάναμε κρυφτήκαμε ή τέλος πάντων εφησυχάσαμε θεωρώντας ότι αυτή η κατάσταση μας εξασφάλιζε λόγω του ότι οι δυτικοί εταίροι μας και εμείς ανήκαμε στο δυτικό μπλοκ ήδη μας έδιναν αυτές τις εγγυήσεις και από εκεί και πέρα το ζήτημα κακοφόρμησε. Κακοφόρμησε, η μία ευκαιρία οπωσδήποτε είναι μετά το τέλος του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στα 45 χρόνια που κρατά ο ψυχρός πόλεμος και νομίζω ότι το τελειωτικό χτύπημα είναι μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Όπου εκεί υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες για την ελληνική διπλωματία. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί ότι θα μπορούσαμε και εμείς να μπούμε και να πάρουμε ένα μέρος της Φύρωμ, έτσι, προς Θεού. Αναφέρομαι σε ευκαιρίες για την ελληνική διπλωματία και για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Λοιπόν, τις οποίες ευκαιρίες αυτές χάσαμε. Και αυτά που απορρίπταμε τότε συλλήφθην, σήμερα
τα αποδεχόμαστε ή θεωρούμε ότι είναι αν μη τι άλλο βάση συζήτησης. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ποιότητα του λόγου σας, διότι ξέρετε η καιρή είναι λίγο πονηρή, ακόμη και για τους επιστήμονες, να υποπέσουν στο αμάρτημα της εύκολης συνθηματολογίας. Δεν διαλέγεται αυτό το δρόμο και μπορεί κάποιος να τους στεναχωρεί, αλλά καλά κάνετε, πιστέψτε με. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Ακούω αυτό από σας, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.